Βρισκόμαστε στο στάδιο Αμόχωστος, την προσωρινή έδρα της Νέας Σαλαμίνας. Σήμερα φιλοξενούμενος μας θα είναι ο Πάμπης Ανδρέου, το 10ο καρό των Ερυθρόλευκων. Πάμε να δούμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Εγώ είδα σε μέσα από τον Αντώνης Παπαδόπουλος να παρακολουθείς τα παιχνίδια και είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με ποδόσφαιρο που δεν χάνει οπότε είχε ευκαιρία παιχνίδια του έκανε μου τρομερή εντύπωση γιατί είσαι άλλους που μπορεί να κοντά στο ποδόσφαιρο αλλά είσαι χάνεις την ευκαιρία να παρακολουθείς πόσο μεγαλύτερη κάνει η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο. Σίγουρα μεγάλη αγάπη, εντάξει μην ξεκινήσαμε από μικρή 10 χρονών όπως όλες άλλες τις ακαδημίες τώρα που ξέρουν που 4-5-6 χρονών αλλά πρέπει να το έχεις. Μες στο αίμα σου. Μες στο αίμα. Πότε ήταν η οικογένεια ποδοσφαιρική, δεκαετία του 60, όλοι και συνταχίσαμε οι υπόλοιποι. Ήταν ψηλές οι προσδοκίες και γύρω από το όνομα σου. Γύρω από το όνομα, η δέντρα από το θείο μας που ήταν που του καλύτερου σέντευσης των καιρών του. Δεν τον έφτασα να το δω, αλλά έτσι έμαθα. Άρα ξεκινώντας, εντάξει. Τι ηλικία είχαμε στην πρώτη σου συμμετοχή? Πρώτη συμμετοχή ήταν 30-12-84 με τον Άρη στη Λεμεσό. Ήμουν έκτη τάξη του Λυκείου. Δεν έκανα προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Ήρθαν την πέπτη ο Μάτσαλα, με προπόνηση με τον Σλοβάκα στον Κυρακύρο και μου λέει την Κυρακή παίζεις. Παραξενεύτηκα, ναι. Θυμούμαι πολύ ναχώς, δεν είχα καλή απόδοση, αλλά με έφυγε 90 λεπτά, που ήταν σημαντικό για μένα που μου έδειξε εμπιστοσύνη και ουσιαστικά έπαιξα το δεύτερο γύρο της σεζόν 84-85 στην πρώτη ομάδα, ναι. Ολόκληρο. Ολόκληρο, περίπου είχα 15 συμμετοχές, θυμούμαι, ναι, εκεί. Σε τι ηλικία ήσουν? 18. 18 και μετά... Μετά δύο χρόνια ο στρατός με εξαφάνισε, γιατί εγκριμένος υπηρεσιακά, εθνική νέων κάτω 18, πήγα ορούντα, κατέληξα κάτι σε ένα λόγο. Πρώτο χρόνο θυμούμαι 30 προπονήσεις έκανα, 18 παιχνίδια στα δεύτερα. Ώσπου να έρθω κάτω δεύτερο χρόνο μετάθεση, έχασα την προετοιμασία, δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια πήγα πίσω πολύ. Πώς είστε μετά, πώς επανήλθες που την κατάσταση? Εντάξει, έκανα την προετοιμασία της 87-88 που ήταν και ο κύριος Μουσκάλης προπονητής και είχε, έβαλε και έναν πλάνο να πούμε, που άρχισε και είχε καλούς παίκτες στη Σαλαμίνα της σεζόν, τις χρονιές εκείνες. Ξεκίνησατε πάλι δεν έπαιζα βασικός. Τέλος της δεκαετίας του 80. Ναι, μετά που ανάλαβε γύρω στο 85, το 86 ανάλαβε. Ναι, ναι, έβαλε έναν πενταετές πλάνο και είπε θα πάμε κοντά στην κορυφή και στο, σε κατάφεραντα με την κατακτήση του κυπέλλου. Ήρθα σιγά σιγά, πάλι δεν έπαιζα βασικός και καρτέρων την ευκαιρία μου. Που ήρθε ένα παιχνίδι στο Παπαδόπουλο σε παιζάμε τον κύριο Γινό και κερδίσαμε 6-2 τον Άρη και θυμούμαι έβαλα 3 τέρματα. Σιγά σιγά άρχισα... Ήταν η αρχή. Εντάξει, έπαιζα τα προηγούμενα παιχνίδια, καμιά άλλα ή βασικός, ναι. Αλλά θυμούμαι καλά, ήταν η σεζόν 87, που ήταν σημαντική, τα 3 γκολ, ας πούμε, και έμεινα ουσιαστικά βασικός στην ομάδα. Και ένα ξεκίνημα, όπως είπες, τέλειωσε έτσι στην πενταετία με το πλάνο ιδανικά. Ναι. 90, κύπελλο. Μπορούσαμε και την προηγούμενη χρονιά, Σάβα, που χάσαμε 2-1 με την ΑΕΛ στο Τσίριο και κερδίζαμε μέχρι το 90 τόσο στο Παπαδόπουλος πάλι 1-0 και ισοφαριστήκαμε. Και την επόμενη χρονιά που είχαμε πολύ κακή χρονιά στο πρωτάθλημα καταφέραμε να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το κύπελλο, ας πούμε, που παίρνω λίγο να ακούνται νόημουν, ήταν μια περίοδος τσαμέ με την Νέα Σαλαμίνα. Πώς το αντιμετώπισε ο κόσμος και τον τελικό, είναι διψασμένος ο κόσμος? Ήταν μεγάλη δίψα και η προετοιμασία της εβδομάδας του τελικού και παλιά που ήταν το σωματείο εκεί κάτω στα Τούρκικα, ας πούμε, που πηγαίναμε και τρώαμε πριν τα παιχνίδια ή κάποτε που μας έδωνε ο κύριος Μουσκάλης. Ήταν τόση δίψα και από τον κόσμο της ομάδας και εκτός Κυπρού που ήρθε για να παρακολουθήσει το αγώνα
που κατεβήκαμε να κάνουμε ζέστα, που είδαμε την κερκίδα τη Σαλαμίνα γεμάτη. Εντάξει, σου δίνει άλλη ψυχολογία, άλλη ενέργεια να διεκδικήσεις. Αλλά το πιστεύαμε γιατί και τα προηγούμενα δύο χρόνια, ακόμα και το 87-88, πάλι αποκλειστήκαμε που τα μπορεί να πει το πρώτο μήνυμα τελικά 1-1 και 2-1. Σε λεπτομέρειες. Σε λεπτομέρειες είμαστε κοντά αυτές τις δύο χρονιές. Πήρνε σταδιακά ανωδικά. Έτσι η χρονιά γενικότερα πριν τον τελικό, αν σας βρίσκει ο κόσμος ή τι σας είπαινε ο προπονητής. Ας τα δούμε λίγο και την χρονιά. Όπως είπα, το πιστεύαν και πιστεύαν και ο προπονητής και χαρακτηριστικό στο ημίχρον του τελικού που είμαστε 1-1. Μας έφυγε στο γήπεδο, μέσα δεν μας πήρε στα πόδια του Τσερίου. Μας έφυγε για να αφουγκραστούμε τον κόσμο δίπλα μας. Τον κόσμο στην Κερκία μας έμεινε κοντά μέσα στο γήπεδο να μας δώσει τις οδηγίες. Και αυτό μας όθησε να πούμε στο τέλος της ημέρας να προηγηθούμε και 3-1 και στις καθυστερήσεις στο 3-2 πλευράς Ομόνιας, ας πούμε. Εντάξει, εκείνο που σου μένει η Σάβα είναι αυτές οι αναμνήσεις, ας πούμε, που ήταν πρωτόγνωρες για μας και για τη Σαλαμίνα, πιστεύω. Ασχέτως από ό,τι άκουγα και τον πατέρα μου που ήταν στη διετία 65-66, είχε την καλύτερη ομάδα η Σαλαμίνα και έχασε δύο τίτλους σε ένα χρόνο. Επειδή ήταν η πρώτη φορά, πανηγυρίστηκε έξαλλα. Από εκείνον τον καιρό, χαριτολογώντας, έλεγα κάθε 10 χρόνια η Σαλαμίνα να πηγαίνουμε τελικό. Εντάξει, καταφέραμε το 2001 που ξαναπήγα. Εντάξει, άι στο θέμα της ανόρθωσης που πήγα μετά. Αλλά εντάξει, έχει από το 2001 η Σαλαμίνα να... Αλλά πιστεύω δεν διεκδικήσαμε τις τελευταίες χρόνια στο θέσμα του Ιδέλου, γι' αυτό. Εντάξει, είναι κάποιες ατυχές σκληρώσεις, δύσκολες. Ναι, δύσκολες σκληρώσεις, αλλά για να πάει στερικό πρέπει να αποκλείσει μεγάλη ομάδα. Ναι, για να φτάσεις μέχρι να το σημείο. Έτσι, πρέπει να το θέλεις, πρέπει να το διεκδικήσεις. Εμείς τον καιρό που πήγαμε τη δεύτερη χρονιά τελικό, είμαστε διαβάσμενοι και αποκλείσαμε τα ΒΟΕΛ. Πώς ήταν η χρονιά με τους συμπαίχτες, το κλίμα, λέει, όσοι ήταν με μιλάνε το προάθλημα και από την άλλη είναι το κυβέλλον και μετά ακολουθήσαν και ασπίδα. Ασπίδα, ναι, το 90, κερδίσαμε ένα 0 στο Μαγάριο με τέρμα του Μακνίλ. Εντάξει, τέλειωσε το πλάνο του και έφυγε ο κύριος Μουσκάλης. Είχε μπει πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια, κατάκτησε το κύπελλο, έφυγε. Και ακουστήκαν και πολλά γιατί ήρθαν ο Κόλεφ που ήταν προπονητής Ομόνιας. Τα χάιντα, το σύστημα του, ναι. Τα γνωστά που ακούνται στην Κύπρο. Να πάει να χάσεις έναν τίτλο και να σου πει ο προπονητής ή οι παίκτες που είχαν τόση εμπειρία της Ομόνιας, ας πούμε. Με βερίτσε να σε ακούσουν. Τέλος πάντων, εντάξει, άρχισε σχετικά, πήγαμε καλά τη σεζόν εκείνη, 90-91. Ύστερα την επόμενη χρονιά, εντάξει, την επόμενη χρονιά πουλήθηκε και ο Φλόρος στον πεζοπαρκό του, ναι. Και άρχισα που ήρθαμε τη σεζόν 90-92, έπαιζα λίμπερο εγώ. Λίμπερο. Έπαιξες και αμυντικός, δε. Έπαιξα και αμυντικός. Ήρθε μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα ο κύριος Κέο και μου λέει να παίξεις γιατί συγκεκριμένος παίκτης τι δεν παίζει. Έτσι έπαιξα να μου να κάνω. Ήταν η πρώτη και μοναδική ή ξανά παίξα. Όχι, ξανά παίξα μετά. 2000 που τη χρονιά του τελικού πάλι έπαιξα τα πλήστα μου παιχνίδια. Στην τριάδα. Στην τριάδα πίσω, ας πούμε, έπαιζα τελευταίο στην άμυνα. Ναι. Έπαιξα και εκεί, εντάξει, άμα έχεις μυαλό, μπορώ να παίξεις όπου. Να παίξεις όπου. Αλλά γενικότερα ξέρουμε τον Μάμπη Αντρέο στο δεκάριν το καλό, δηλαδή μέσα στο δεκάριν το καλό, ειδικά τη δεκαετία του 90, δυσκολεύκεσαι να βρεις άλλων πολλά κοντά στο τι έκανε εσύ, με δεχτερίες φάου, τη σπιρτάδα, τα γκολ. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν γρήγορος στα πόδια. Ήμουν γρήγορος στη σκέψη. Δηλαδή πριν να την μπάλα κοντά μου, ήξερα τι θα κάνω, την επόμενη κίνηση. Ναι. Και αυτό με βάλεζε πολλά μέσα. Εντάξει, είχα και το αισθητό του γκολ που το φέρνεις αλλά το δευτιώνεις. Δηλαδή μπορεί να μου στην άλλη μορφωτική και να μπάλα στα πλάγια και θα ακολουθεί. Φάση και βάλα γκολ. Σκέφτος μου μπορεί να πει ναι. Είχε φάση που μπορεί να βγάλω 30 μέτρα πάσα και να ακολουθήσω, ας πούμε, και να έρθω έξω μόνο στο γήνα βαλονγκό. Υπάρχει και στο YouTube, ας πούμε. Γιατί το θέλει μυαλό να σκεφτείς πού μπορεί να πάει μπάλα. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι πρέπει να το έχεις. Πρέπει να το έχεις, έτσι πιστεύω. Που μόνο όμως το να το έχεις δεν είναι αρκετό, φανταζούμε. Όχι. Εντάξει, δεν είναι όπως τα σημερινά δεδομένα που αν επέζαμε τώρα θα δουλεύαμε και στις αδυναμίες μας. Αλλά με το ταλέντο και την προπόνηση που έκαναμε, ας πούμε, ή
στατικές φάσεις ελάχιστη στην προπόνηση. Δεν είχαμε τα μέσα, ας πούμε, όπως έχουμε τώρα. Είναι τεχνολογία. Ή ακόμα το τείχος στα 6 μέτρα, όχι στα 9. Και κάτι σε φώναζε τους διαιτητές. Πού πότε να περάσει από τα 6 μέτρα. Εντάξει, είχαμε διάφορα θέματα. Εντάξει, τώρα μπορεί και ένα απολόντα να κάθεσαι να βλέπεις τα παιχνίδια, ας πούμε, που... εντάξει, με την προπόνηση της σημερινής και τον επαγγελματισμό, πιστεύω πολύ εύκολο θα παίζαμε πάλι κάποιοι παίκτες. Βλέποντας σε και εγώ τα στιγμιότυπα έτσι πιο παλιά, νιώθω σαν να ρίξουμε με μια ταχύτητα, βλέπω ο τρόπος που δημιουργούνταν οι φάσεις που κινούνται. Δεν ήταν τόσο τα μαρκαρίσματα ή τακτικές, γι' αυτό μπορείς να βλέπεις έτσι. Δεν ήταν τα μπορούμε να μην εύκολα φάσεις. Ναι, τώρα η τακτική παραπάνω, τρεξίματα, εντάξει εμείς που θεωρούμαστε καλοί παίκτες, πάντα είχαμε παίκτη ματουμά. Ναι. Πάντα είχαμε και προσπάθα τον εξελάζει με τον αφαβήτα τρόπο, ας πούμε. Ναι. Τώρα ξέρεις άμυνες ολόκληρες προσπάθεις τώρα. Ναι, τώρα διαφορετικά τα πράγματα, αλλά νομίζω ένας έξυπνος παίκτης και με μυαλό σίγουρα θα αντεπεξέλθει, ναι. Μάλιστα. Και πηγαίνοντας, προχωρώντας λίγο τον χρόνο, πάλι το 94-95, πρώτο σκόρερ. Κοίταξε, εκείνη τη χρονιά ξεκίνησα πολύ άσχημα. Με προπονητή τον Βούκοβιτς και βρεθήκαμε. Λέω του μίστερ, αφήνουμε και αυτός 16, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Ας πω να βρω η φόρμα μου. Όχι. Όχι μου λέει. Μέσα από τα παιχνίδια θα βρεις τη φόρμα σου. Και νομίζω έχει την αγωνιστική να βάλει γκολ. Έβαλα τα δύο μου πρώτα γκολ με τον Άρη στη Λεμεσό. Χάναμε 1-0, ένα απευθείας φάουλ και ένα πέναλτι. Γυρίσαμε το παιχνίδι. Και από αυτήν την αγωνιστική, κάθε παιχνίδι σχεδόν έβαλα γκολ. 1-2, 1-2. Έβαλα πάνω από δύο. Έβαλα πολλές φορές δύο γκολ. Να μην στο σπίτι πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε. Ναι, γιατί τούτο που λέμε και κάποιοι επιθετικοί, ας πούμε. Έχουν δυστοκία, είναι και ψυχολογία. Άμα σε θέλει, αλλά και άμα είσαι κοντά στις φάσεις, φυσικά και η ικανότητα, κακά τα ψέματα. Ένα συνδυασμός όλο. Ένα συνδυασμός όλο. Ήρθε ένα πούμε που εντάξει, ήταν συνολική, βοήθησαμε και πολλά και οι συμπαίκτες μου. Ιδιαίτερα και μου πλαισιώναν την επιθετική γραμμή, ο Σκάρα, ο Κοκός, ο Ηλία, που για μένα είναι το καλύτερο συμπαίκτη στην καριέρα μου. Με κλειστά μάρκια βρεθούμαστε. Είχαμε και έναν Αλβανό μπροστά, τον Μπάντσο, τον Κυρογίνο. Είχαμε τον Μπασέγκα πίσω που είχαμε αρκετά καλή ομάδα. Ναι, πολλά καλή χημεία. Χημεία και να καταλάβεις το αμόχος τους, είχαμε 14 παιχνίδια, 13 και μια ισοπαλία. Ναι, ήταν φρούριο. Αν είμαστε καλύτεροι εκτός έδρας, να δικήσουν και πρωταθλητισμό. Ναι, μιλούμε για στατιστικά πρωταθλητισμού. Ναι, εκτός έδρας όμως δεν τα καταφέρναμε δυστυχώς. Ποιος, γιατί υπήρχε κάποιο λόγο θεωρείς, γιατί βλέπουμε να συμβαίνει τούτο το πράγμα. Ψυχολογικό πιστεύω το κυριότερο, γιατί οι δυνατότητες υπήρχαν στην ομάδα, αλλά είναι κυρίως ψυχολογικό. Άμα 2-3-4 φορές δεν τα καταφέρνεις, κάπου πάει κάτω νομίζω. Σκέφτεσαι διαφορετικά με το πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Ναι, χάναμε πολλά από τη δύναμη μας. Ήταν πραγματικότητα που βγαίναμε έξω από το αμόχωστος εκείνη τη χρονιά. Κάποια γκολ έτσι τώρα, είμαστε στο γήπεδο, πάντα αρέσκει μου να είσαι στο γήπεδο και νιώθεις έτσι λίγο, που έβαλε έτσι κάποια γκολ. Ξεπτάμε πως τα... Το πρώτο γκολ του γήπεδο εδώ ήταν τέταρτο πέπτο λεπτό με απευθείας φάουλ, έβαλα το αμέ, με τον Αγόρα, στην γωνία εκεί. Okay. Ναι, το θυμούμε και κρίσαμε 4-1, νομίζω ότι σε εδώ 91-92 έπαιζα από το ξαμήνα, που ξεκίνησα να παίζω. Αλλά έκαμε στα φάουλ. Ναι. Εντάξει, άλλο ωραίο γκολ για μένα ήταν με τον Ολυμπιακό τη χρονιά, ήταν το 94-95, κερδίσαμε 2-1. Ήταν ωραίος συνδυασμός σε ένα γυριστό με τα αριστερό που το βάλα. Γιατί έβαλα και αρκετά γκολ με τα αριστερό, γιατί ήμουν έναν προπονητή που ξεκινούν στα 10 μου και πέμενε να μάθω με τα αριστερό. Εγώ προπονητή από τους μητσούς τώρα, στους ξεκινώς που τα 5-6 με το άλλο τους πόδι. Έτσι έμαθα και καταλαβαίνεις, ας πούμε, στην πορεία να τι πλεονέκτημα έχεις αν έχεις δύο πόδια. Ναι. Η αλήθεια είναι μέσα από τα βίντεο μπορεί να έχει το μαμί του Ανδρέου μια δεξιά, μια αριστερά, μια σαν δεκάρι, μια σε πολλές και διαφορετικές. Ναι, μπορεί να μου έλεγαν κάποιοι συμπαίκτες μου μάντρεχες. Εγώ έτρεχα εκεί που χρειάζεται. Μάλιστα. Που έβλεπα ότι χρειάζεται, ας πούμε, ναι. Εντάξει, κάθε παίκτης έχει τον ρόλο του μέσα στο γήπεδο. Μπορεί κάποιος να τρέξει παραπάνω, να κάνει τη δουλειά την άλλη, κάποιος να βάλει γκολ, κάποιος να κάνει. Με τον ρόλο του, έτσι. Έτσι, ναι, είναι ένας συντονισμός που χρειάζεται. Και προχωρώντας μετά, πιο μετά, μια μεταγραφή στην Ανόρθωση. Ήταν μιλώντας και με άλλους,
το πώς ήταν τα πράγματα πάει για να πάρει μια μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα πολύ, με πολλά πιο έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο, ας πούμε. Εννοείται. Εντάξει, είχα κάποιες κουβέντες με τη Σαλαμίνα, με τον καιρό εκείνο με τους ηθήνοντες. Μπορεί κάποια πράγματα να μην μου άρεσε, γιατί είμαι άνθρωπος που μιλώ, είχαν και ενδιαφέρον. Απλά προσπάθησα για να μείνω. Μάλιστα. Και δείξαμε ότι δεν με θέλα. Που την άλλη όμως ήθελα να πω σε μια ομάδα για να πιάσω ένα προάθλημα στην καριέρα μου. Έγκος ήταν κάτι που σου έλειπε. Έλειπε μου, ναι. Έλειπε μου, ναι. Και σαν Σαλαμίνα, όπως ήταν τα δεδομένα, δεν μπορούσαμε τον καιρό εκείνο, ας πούμε. Μάλιστα. Ναι, μπορεί να κάνουμε μια δυο χρόνια, έτσι το 92-93, που είμαστε προάθλητες χειμώνα και παρεπιπτόντως είχαμε πολλές καλές προοπτικές να πάρουμε το προάθλημα, αλλά έσπασα και ο πόη μου η εθνική, η πρώτη μου επίσημη συμμετοχή με η Ρουμανία στο Παπαδόπουλος, έκατσα 2-3 μήνες. Μετά ακολουθούσαν και άλλοι τραυματισμοί εκείνη τη χρονιά και θα είμαστε πολλά πίσω χρονιά. Και τότε αποφάσισα να πάω. Είχα δύο προτάσεις που την Ομόνια την Ανόρθωση. Εσύ ζήσα πρώτα με την Ομόνια. Ήταν, τι έτος ήταν? 97. 97. Το 97. Και εντάξει, να είμαι ειλικρινής, ο τρόπος που μιλήσαμε με την Ομόνια δεν μ' άρεσε. Η προοπτική, όχι γιατί ήταν πολύ καλή ομάδα, ήταν δύο ομάδες στον κύριο. Που διεκδικούσαν το προάθλημα, ναι, μόνο αυτός. Ναι, η Ομόνια, και επειδή ήταν ο Ράουφμαν και άλλοι παίκτες καλοί. Στο τέλος της ημέρας κατέληξα στην Όρθωση που σίγουρα δεν το μετάνιωσα, διότι έχω και μια ευκαιρία να πάρω και πρωτάθλημα, να παίξω στο Champions League που για μένα η Όρθωση πρέπει που εκείνο τον καιρό να περάσει ο Λιούς. Χάσαμε την πρόκληση με η Λίρς, 2-0, χάσαμε μια πολύ μετρή ομάδα 3-0 στο Βέργιο. Όσοι παίχτες αγωνιστήκαν έχουν να πούν με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό που το πρώτο ημίχρονο η Όρθωση κεντούσε. Ιδιαίτερα ο Κρις Μάρβης το θυμούμε εκείνη την ημέρα. Έκανε τα πάντα. Εγώ έπαιξα αλλαγή και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Έκανε τα πάντα. Αλλά ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο χαλάσαν όλα. Ήταν και ο τρόπος που δουλεύκαν και πιο παγιά στην Ελλάδα πολλά τεράστια διαφορά. Ήταν ένα ακόμα μεγαλύτερο άθλο. Ναι, γιατί ας πούμε ο Ολυμπιακός είναι παιχταράδε. Η αριστερή πλευρά παίζει ο Γιώργο με τον Τζότσοβιτ. Απίστευτη. Ναι, είχα... Γιατί έκαμε δύο αλλαγές στο μικρόφωνο με τον Παγερίς, έβαλε τον Καραπιάλ και τον Κόκκης μέσα. Ναι. Τον Καραπιάλ. Αλλαγές τώρα. Αλλαγές. Και θυμούμε το Κούνα, έκαμε πάνω στον Μάγκο χαρακτηριστικά, έκαμε τα χέρια του πάνω του Μακαρίτη του Μητώσεβης. Ναι. Τα είχα βοήθα μας λίγο, άκεψε και έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Εθένα του ότι... Ότι η Άννη έντσι ήταν. Ναι, Άννη, ας πούμε, ναι. Γύρω στο 60, ήταν 2-1. Δεν είχε βοήθειες, ήταν η... Κάπου... πώς ήταν έτσι η αλλαγή διαδρομή και μετά η πορεία μέσα... Η αλλαγή διαδρομή ήταν δύσκολη, γιατί... Αγαπούσαν τον Μάμπι, είχαν τον έτσι πολλά ψηλά, όχι πως έχατηκαν η εκτίμηση, απλά ήταν... Ήταν δύσκολη, γιατί όπως είπες και προγνώσα, δεν ήταν εύκολο να αφήσει τον καιρό εκείνο που μια ομάδα, ας πούμε, που θεωρητικά ήσουν το πρώτο όνομα και πήγες δίπλα στον αντίπαλο. Ναι. Ας το εισαγωγικά αντίπαλο, ναι. Και ήταν δύσκολη... Όχι γιατί το πρώτο παιχνίδι για μένα δύσκολο, που ήρθα αντίπαλος εδώ. Yeah, πώς ήταν, Ή ακόμα και η προετοιμασία που έκανα στην Ανόρθωση με γυμναστή το Κέζο. Μάλιστα. Γιατί, αμέσως σου πω την πραγματικότητα, τους 4-5 μήνες ήμουν με τον τρόπο της προετοιμασίας καμιά σχέση με εδώ. Γιατί πολλή προπόνηση. Είχα προβλήματα, ας πούμε, να προσαρμοστώ. Αλλά ήταν πει σαν αντίπαλος, πρέπει να ήταν πολλά έτσι περίεργη αισθήση. Εντάξει, επειδή πήγαινε και ο Κάστης στην συγκεκριμένη χρονιά που... Ναι, ήταν. ...που διέστε άρθασε, είχαμε διάφορα εδώ, στο, ναι, σε συγκεκριμένα στο παιχνίδι. Το περίεργο, κάτι από το μαλλιά να μένεις, έτσι έτσι. Ναι, είναι το περίεργο, εντάξει, θεωρώ τα φυσιολογικά. Είναι μέρος του... Είναι μέρος του παιχνιδιού, φυσιολογικά. Έτυχε να βάλω και το τρίτο γκολ, γιατί είναι αυτό η 3-0. Και όπως είμαστε κάπου εδώ, εντάξει, μπορεί να κάνουμε και μια ενέργεια συνέστητα. Μπορεί που τις αντιδράσεις, που τις ύβρις, ας πούμε, που είσαι σε έναν παίκτη, ας πούμε, που τα 18 του ως τα 30 πρόσφερες του τόσο. Και εγώ συνέστητα, έτσι γύρισα από στην Κερκίδα και κάποιοι μου το λένε τώρα, λέω το έτσι έχω... γονάτισα και βάλω σταυρό μου. Έτσι μου ήρθε τη στιγμή. Ναι. Που μπορεί να γυρίζει ο χρόνος πίσω να μην το κάνουμε. Ναι, ναι. Αλλά... Τι είναι τη στιγμή με τόση ένταση συστηματική. Ας πούμε,
Έτσι αντέδρασα. Έτσι αντέδρασα, εντάξει. Κάποια πράγματα καθίσεις, σκέφτεσαι μετά, ας πούμε, ή να συμπεριφερθήκα σου έτσι, να έχεις την ευκαιρία να γυρίσεις πίσω. Εντάξει, ο χρόνος σιγά σιγά όμως... Παλύνητες πληγές. Παλύνητες πληγές. Έκλεισε ο κύκλος στην ανόρθωση, ας πούμε, που θέλαμε να κάνουμε. Γιατί έβλεπα ότι τα προβλήματα της ανόρθωσης αρχούντα. Πού ήρθατε αρχές της δεκαετίας. Της δεκαετίας του 2000, ας πούμε, και τα οικονομικά και όλα. Και είχα την πρόταση να επιστρέψω στη Σαλαμίνα και επέστρεψα πίσω. Ποιος ήταν προπονητής στη Σαλαμίνα? Το 99 που ήρθα πίσω ήταν ο Τσεκόβιτς. Και πώς, το, με τον κόσμο μετά από τον πόδι, πώς πήγε? Όχι, δεν είχα με τον κόσμο, που τη στιγμή που είχαμε και καλή χρονιά ήρθα εμπικατικός πάλι από την πρώτη στιγμή, ας πούμε. Επέζαμε αρκετά καλό ποσό, τερματίσαμε τέταρτη τη συγκεκριμένη χρονιά. Υπήρχε και το ιτιαυτό, το διάμε ιτιαυτό, και κοντέψαμε να προχωρήσουμε καλά. Βοήθησε το πώς εξελίχθηκε η χρονιά να μπει, να προσαρμοστεί ξανά πίσω, να πει ήταν... Δεν ήθελα χρόνο προσαρμοίς, ας πούμε. Όχι, στο πώς ήταν... Ναι, εξελίχθηκε η χρονιά, ναι, θα πάει καλά ή όχι, εκείνο ήταν το κυριότερο. Αλλά εκείνη η ομάδα, ας πούμε, που ήρθε τέταρτη στην βαθμολογία, τον επόμενο χρόνο ήταν τόσα λαθή, 2000-2001, και πήγαμε διαβάθμιση με τελικό κυπέλλο. Ναι, όπως και στην πρώτη φορά, πίστευτε το πώς έρχονται τα πράγματα. Ναι, γιατί ξεκινήσαμε σχετικά καλά πάλι, αλλά στην πορεία, ξέρεις, άμα σε πάρει από κάτω... Δυσκολεύκεσαι μετά. Δυσκολεύκεσαι αρκετά, δηλαδή, από όλους. Μεγαλύτερη πίεση. Πίεση, ήταν και νεαροί παίχτες, οι πλήστοι, γιατί εγώ τρεις ξένους έφτασα στην καριέρα μου, ας πούμε. Ναι, νεαροί παίχτες οι Κύπροι περισσότεροι, αλλά με ταλέντο. Και η ομάδα στο τέλος της ημέρας πήγαινε λίγο και πήγαμε διαβάθμιση. Κλείνοντας την καριέρα σου μετά στη Σαλαμίνα, θεώρησε ότι επειδή τριψήφιον αριθμό τερμάτων, τριψήφιον αριθμό συμμετοχών, το 10ο καλό, ο Πάμπης Ανδρέμος πήρε βραχιόνιο, μετά στα αρρωστή του πρόεδρα. Θεώρησε ότι λείπει σου κάτι στην καριέρα σου? Όχι, και αν που εξεκίνουν δεν περίμενα να τα καταφέρω, ας πούμε. Δεν μου λείπει κάτι, ας πούμε, από την καριέρα μου. Ας πούμε, στιγμή πρωτάθλημα, κύπελο, πρώτο σκόρε και ένα σημαντικό ακόμα ποδοσφαιριστής είδους το 2001 που σημαντικό και μείνω για μένα, γιατί θεωρώ σαν Πάμπης ελάχιστα αν δημιούργησα κάτι μες στο ύπεδο τόσα χρόνια. Αυτό νομίζω ότι θα την ρωτήσω να αγαπηθώ σαν προσωπικότητα και στον υπόλοιπο φιλάθρον κόσμο. Δεν δημιούργησα κάτι, ας πούμε. Θεωρώ ότι αν μου έλεγες πριν που ξεκινούσα ότι να κάνεις έτσι καριέρα, μπορεί να μην το πιστεύω, ας πούμε. Ναι. Στην πορεία όμως εξελίχθηκε... Έτσι εξελίχθηκε, ναι, σίγουρα. Κοίταξε, πρόσεχα τη ζωή μου πάντα μέχρι τα 36 ρεζα πρώην κατηγορία. Έτσι, άμα προσέχεις την προπόνηση, την ζωή. Τώρα κάπως αλλάξαν τα πράγματα, μια και παίρνω πάσα από τον που πες. Βλέπουμε τη Σαλαμίνα γενικότερα τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιεί αρκετούς νεαρούς. Και πίσω ίσως η ομάδα που χρησιμοποιεί παραπάνω Κυπρέους από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω τώρα, μου έρχεται στο μυαλό κάποιο που χρησιμοποιήσουν πολλούς. Και παίρνουν μεταγραφή και κάνουν. Ποιο είναι το μυστικό πρώτον που γίνεται η δουλειά και ακολουθεί τούτη συνταγή και τι χρειάζεται να κάνουν άλλον γενικότερα προς την αξιοποίηση των Κύπριων. Αυτό που πιστεύω όλες οι ομάδες έχουν καλούς Κύπριους νεαρούς. Απλώς δεν τους δίνουν την ευκαιρία. Ναι, μιλούμε στην Ασάμ, είναι η ομάδα που διάζει τις παραπάνω ευκαιρίες. Είναι η ομάδα που διάζει τις ευκαιρίες, ναι. Αυτή είναι πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Να πιστέψω οι υπόλοιπες ομάδες της Κύπρου δεν έχουν καλούς νεαρούς. Η Ομόνοια μέχρι να έρθει ο Μπέκ δεν είσαι. Και τους έβγαλε, ας πούμε, στο προσκήνιο. Ασχέτως που τα τώρα δεν παίζω, ας πούμε. Οι υπόλοιποι, ή να πιστεύω ολόκληρη η ανόρθωση, η ΑΕΚ, που δεν θυμούν ποιον νεαρός έπαιξε τα τελευταία χρόνια. Ναι, πολύ μετρημένοι στα αυτοί του σχεδίου. Μετρημένοι, ή να τους ζώγουν, ας πούμε. Αλλά από την άλλη που βλέπω, ας πούμε, ότι πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν. Δηλαδή έρχονται κάποιοι ξένοι που σε κάποιο στάδιο πιο ψηλό επίπεδο, πρέπει να τους φτάσεις. Αλλά εγώ είμαι της φιλοσοφίας, αν είναι στο ίδιο επίπεδο ή λίγο πιο κάτω, πρέπει να παίζει ο Κύπριος. Ναι. Και πιο λίγα λεφτά. Ειδικά τώρα όπως έγιναν τα πράγματα που δικαιούνται κάτω των 22,
Ίσως πρέπει ο Κύπριος στα 21 του να είναι ήδη έτοιμος, γιατί ο άλλος που έρχεται στα 22 ο ξένος. Γι' αυτό ακόμα αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα και ξεχωρίζουν από τις ομάδες τους, και ένα ειδικό πλάνο προπόνηση ή ενδυνάμωση να έρθουν κοντά. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και παιδιά δικά μας που έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά και ξεχωρίζουν, κάπου στο σωματικό υστερούμε. Ναι. Άρα χρειάζεται συγκεκριμένα πλάνα, πιστεύω. Να κάποιοι. Και πάντα, εγώ λέω το παράδειγμα του Κούσουλου που ξεκίνησε εδώ. Εντάξει, ο Κούσουλος δεν τον βοηθάει ο σωματότυπος του. Αλλά με τη δουλειά, έφτασε εκεί που είναι. Και είναι αρχηγός της Ομόνιας. Ναι, με τον περίπτωση. Και πιστεύω σε ένα-δύο χρόνια θα είναι αρχηγός της Εθνικής για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, σε πολλά καλή ηλικία. Ορίμασε, κάνει τη δουλειά του εκεί που το αναλογεί ο προπονητής, εκεί που το ναι. Έτσι είναι η δουλειά. Και στην πορεία εξελίσσεσαι, γιατί εξελίχθηκε. Ναι. Πώς ήταν. Θυμούμαι ένα δυνατόν παίχτη μου πλέον εξελίχθηκε σε έναν παίχτη που μπορεί να παίξει μέχρι και στη θέση 8. Ναι, να λέμε την αλήθεια. Τεχνικά ήταν που το 10 ήταν 3-4, αλλά δούλεψε, βελτιώθηκε. Ναι. Συν τα άλλα του χαρακτηριστικά, εδώ είναι εκεί στο γήπεδο. Έτσι ναι, φαίνεται. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα ο κάθε Κύπρος που όντως δουλεύει. Θα ανταμυφθεί. Δεν έχει κανέναν προπονητή να σε αδικήσει μία, δύο, την τρία, να σε βάλει απέξι, να πιάσει ευκαιρία. Τον καιρό μου είχε κάποιους νεαρούς που μου λέγαν που πάντα τους εσεμβούλευα. Έκανα μου παράπονα. Αν παίζω, με βάλει. Δεν παίζω. Έβγαινα έξω εκεί που τα αποτελέσαι και έλεγα, βλέπετε το πράσινο δαμέ. Την όπου να σου δίνει ευκαιρία αποδείξει ότι είναι λάθος ο προπονητής. Και δεν κάνετε παράπονα. Έτσι τους έλεγα. Μετέτρεψε ο παράπονος σου σε ευκαιρίες να μείνεις στην ομάδα. Έτσι είναι. Και τώρα μέσα από τη Σαταμίνα θεωρώ ότι είναι κάτι που κάνει και εσύ πάει ως νεαρούς, ότι είσαι και εσύ την, εδώ και εσύ μέσα από τους νεαρούς. Ναι, της... ναι, τώρα που ασχολούμαι με τους νεαρούς τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και βλέπω, ας πούμε, και που 6 χρονών, βλέπεις ότι κάποια μωρά το έχουν, ξεχωρίζουν, ναι. Ξεχωρίζουν, έτσι, εγώ το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι το μυαλό. Και μετά τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Υπάρχουν δείχνεις τους κάποια πράγματα, καταλάβω, ακόμα από 6 χρονών που έχω μια ομάδα 6 χρονούς. Εσύ κάποια ώρα βλέπεις τα χτυπήματα τους 6 χρονών και καταλάβεις τους, ας πούμε ότι έχουν τόση προοπτική, αλλά αυτό που λέω ο Σάββατον παίχνει να το δεις την ώρα που να παίξεις το 11-11. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα εμένα δεν λένε τίποτα. Ισχύει τούτο. Ισχύει, γιατί... δηλαδή παίζει 5-5-7-7-9-9, μπορεί να ξεχωρίζει. Έχω μωρόν, ας πούμε, που τον έχω 4 χρόνια, που τεχνικά μπορεί τόσο να προβλεπτούν, μα πιάσω στην πλάτη ούλης. Και παίξαμε παιχνίδια, ας πούμε, φέτος πριν να διακοπού, δυσκολεύκεται στο 11. Μας μην πάει μακριά. Έβλεπα εγώ ο ίδιος παίχτης μέσα στις προπονήσεις που ελάλες πάει με τον παίχτης. Ένα πήγαινε στο γήπεδο και ένα... Έπαιξε επίσημο, ήταν άλλος παίχτης. Άλλος παίχτης, εν τέλος. Είχαν και παλιά στον καιρό μου ότι παίχτες στις προπονήσεις τους έλεγαμε. Ναι, ναι, υπάρχει. Την ώρα μου να έρθει λίγο η πίεση, λίγο το άγχος, ξαφανιζούντα. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν θεωρεί το τούτο. Υπάρχει και ο χαρακτήρα. Και ο προπονητής θεωρεί το. Μες την πρώτη σου, αμάνα μου, τόσο να βάλει τρία γκολ αύριο. Αν λέω βασικό, τύπο. Και αλήσω ο κόσμος, κανέναν που, ούτε στον ένα που δεν βάλει το. Οκ. Ναι, υπάρχουν παίκτες που με την πίεση του κόσμου και το άγχος που εσύ δεν αποδίδουν όπως θα έβλεπε ο προπονητής. Τώρα βέβαια όμως διαφορετικά πράγματα. Να πούμε και παράδειγμα τώρα, ας πούμε, άλλον με τούτο που λέω, άλλον παράδειγμα τους παίκτες που πήρε νεόρθωση φέτος, και τους έσκους. Ναι, ναι. Άλλον η πίεση εδώ και άλλον η πίεση εκεί. Έτσι. Για είσαι χαρακτήρα, γιατί έζησα και εγώ την διαδρομή. Ναι, γιατί ακριβώς. Είσαι ο πιο ανοιγόν να την αντιληφθείς. Γιατί να σου πω κάτι, ήταν το, θυμούμαι κάμα κάποιες δηλώσεις μια ημέρα και λαλί μου φύγεται στο Μακαρίτης ο Μητώσεβης. Έτσι ηρωνεύτηκε με, είσαι το. Ναι, ναι. Είσαι το. Τα είχα που να έρθει η ευκαιρία σου, απόδειξε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήρθε η ευκαιρία μου, έπια την ευκαιρία. Και με έφκαλε μου την ομάδα μετά, ναι. Έτσι. Έτσι είναι, ναι. Ναι, το ένα είναι να το έτσι γίνεται. Ένα άλλο κάτι σίγουρα είναι διαφορετική. Η κοινοτροπία, ο τρόπο ναι, που δουλεύει και η ομάδα, οι στόχοι, τα πάντα. Το θέμα είναι να αντέξει. Ναι, ναι, μεγάλη, ναι, μεγάλη πίεση υπάρχει σε όλε τι ομάδε. Τώρα βλέπουμε όσο εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Μια Σαλαμίνα έβρε τα πόθηκα τη πάλι, τελευταία ομάδα με νίκε. Βλέπουμε, θεωρώ ότι η δουλειά φάνηκε κάπως που προγραμματισμό γιατί παρακολουθούσα το και είδα παίχτες που ήταν αρκετά καλοί και είδα από το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ που έστω Παδόπουλος ότι η ομάδα να ήταν καλή. Το παιχνίδι δεν έτρωνε τη δεύτερη κίτρινη ο Αλοής, πιστεύω ήταν να το γυρίσει το παιχνίδι σε Αλαμίνα και ήταν άλλα τα δεδομένα. Ναι, ναι. Καμιά φορά μπορεί και τα 1, 2, 3 παιχνίκια στην αρχή
Να σε πάρουν από κάτι. Ναι, ναι, διαμορφώνω. Έτσι, δεν είναι τίποτε στο ποδοσφαίρο. Όχι, με μπορεί να ξέρεις καλά να πάεις τρένο και μετά, αν ξέρεις άσχημα, να μένεις ή τρόπο. Και μπορεί, ας πούμε, στην παρούσα φάση να μην παίζουμε ποδοσφαίρο, αλλά παίρνουμε βαθμούς. Είναι πραγματικότητα. Αλλά είναι το σημαντικό. Εντάξει, ήρθε ένας νέος προπονητής, χρειάζεται κάποιο χρόνο να βελτιώσει κάποια πράγματα, πρέπει να του δώσεις χρόνο, έπιασαν και κάποιους νέους παίκτες τώρα. Αλλά το καλό, η συγκορμηθή, το βαθμό από τη μέρα που ήρθε, είναι υπεραρκετή για τη Σαλαμίνα. Και με τον τρόπο που ήρθε, ακόμα και αυτό το παιχνίδι που είμαστε εδώ, σαν δεν είμαστε καλοί, μπορεί να ήταν και ο χειρότερο του παιχνίδι, πιστεύω ότι να γίνει μια φάση και να βάλουμε γκολ. Και ακόμα και στο 1-1, πιστεύω ότι κάτι να γίνει και μπορεί να βάλουμε το δεύτερο. Μην φάνηκε και από τον τρόπο που πανηγυρίσαν οι παίχτες στο τελευταίο, πόσον το ήθελα. Πόσον το ήθελα. Ασχέτως ότι δεν είσαι καλός, αλλά σίγουρα όμως πρέπει να το βελτιώσεις. Ναι. Και την εικόνα σου, γιατί κάποια στιγμή να το πληρώσεις. Να το πληρώσεις, σίγουρα. Δεν να ζεις μόνο την τύχη. Γιατί κακά τα ψέματα είχαμε την τύχη τότε, κάποια παιχνίδια που κερδίσαμε. Πρέπει να την έχεις και την τύχη, σίγουρα. Έτσι είναι. Και το πρόβλημα είναι γενικότερα όπως το βλέπω. Πολλά περίεργο πρόβλημα. Πολλά περίεργο το, με τον κορονοϊό, βλέπεις καμπανεβάσματα. Δεν υπάρχει σταθερό τι αν νομίζω. Να σου πω, η ομάδα που μου άρεσε παραπάνω από όλους τα χρόνια είναι η ΑΕΛ. Ναι. Και επειδή είδα ότι έτσι καλά με τη Σαλαμίνα εδώ μετά που μείνα 10 παίχτες, είδα ότι είναι σύνολο με τη σημασία του. Δεν ξέρω τι ομάδα του προπονητή. Είναι ζωμένο, ξεχωρίζει κάποιος παίχτης. Είναι ξεχωρίζει και είδα πώς κινούνταν, πώς παίζαν, τι οδηγίες έδινε. Αρέσαν μου αρκετά και φαίνεται και η πορεία της ομάδας. Τα ακόμα και μέσα από εσείς είναι αλλαστικό. Είναι αλλαστικό, ας πούμε. Δηλαδή τον τρόπο που εκινήτουν η ομάδα και που μία με 10 παίχτες που 30 αλληλοκαλύψεις. Ναι. Μάλιστα. Πιστεύω η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή βάσει πάντων και συνόλου και παιχτών είναι για μένα. Ναι, είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει, θεωρώ και εγώ, με τον τρόπο που παρουσιάζεται σε παιχνίδι. Και έτσι τώρα ο κόσμος της Σαλαμίνας, τι ακούει πολλά διψαλμήνωση, είναι αρκετός, έχει όμως έτσι πολλά χρόνια να χτίσει έναν τίτλο. Φαίνεται η δίψα του κάθε φορά, ειδικά στο κύπελλο. Εντάξει, πέρσι με την ανόρθωση δεν είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά. Φάνηκε γεμάτο γήπεδο. Γεμάτο γήπεδο που δίψα, είδα το, ναι, είδα το. Ο κόσμος είχε δίψα, αλλά η ομάδα δεν της το έδωσε. Ναι. Γιατί ακόμα και μετά που δέχτηκε στον κόσμο δεύτερο τρίτο λεπτό, άλλαξε κάτι ως προς το. Άλλαξε κάτι. Εν τούτον το κυριότερο. Άρα δεν ήσουν έτοιμος. Ψυχολογικά. Ψυχολογικά. Γιατί έναν κόλ θέλες να πας στην παραδείγμα. Ναι, και όλα σε. Ούτως έγινε στον έναν κόλ ήθελες. Ναι, έναν κόλ ήθελες το πάλι. Άρα δεν ήταν έτοιμος. Ή ακόμα να μιλήσουμε και από πρώτο παιχνί που είπαμε την ανόρθωση σε μέτρια ημέρα, μπορούσε να βάλει και δεύτερο κολεγγύ. Αν αρχίσουμε καλά το παιχνίδι. Ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Η ανόρθωση ήρθε πιο υποψιασμένη στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Αυτό, ναι. Έπαιξε μια προετοίμαση στο πρώτο, ναι. Εντάξει, αλλά για να κοντέψει ιδιαίτερα στο θεσμό του κυβέρνου πρέπει να το θέλει να το διεκδικήσει. Έτσι λέω εγώ. Σε μπορεί να είναι η ευκαιρία μα, δεν ξέρω. Ναι, έτσι. Γιατί όχι, όπως είναι και τα. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς τον καιρό μας που προχωρούσαμε πηγαίναμε κοντά και μη τελικά. Και δεύτερη κατηγορία που πήγαμε, κερδίσαμε το απόρριτο στο γάσι πιένα 0, είμαστε δεύτερη κατηγορία. Ναι, και ειδικά όπως είναι το διαμορφωμένο το κύπελλον τώρα. Ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ναι. Αν πούμε έξω, θέλει να προσθέσει κάτι άλλο, νομίζω καλύψαμε το μεγαλύτερο φάσμα τη καριέρα ως παίχτη, το διθυμούμαστε, τι έζησε. Εντάξει, απλό αυτό που πρέπει να πούμε, μακάρι γρήγορα να λήξει αυτό το θέμα με την πανδημία, με τον κορονοϊό, να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Γιατί είναι κρίμα να έχει 30, 40 άτομα, 80, 100 ή ακόμα και αύριο μπορεί με τα νέα μέτρα μπορεί να μην έχουμε με του αυτούς. Ναι, ούτε εμείς. Είναι και το. Και ιδιαίτερα για τους μικρούς που ασχολούμαστε, βλέπω τα, ας πούμε, όσοι δίψαν οι μικροί και ο υπόλοιπος κόσμος. Θέλει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Κρίμα και τούτο που κάμανε οι αλήθεια με τις ακαδημίες, το γεγονός ότι δεν αφήνουν τα μωρά να προπονηθούν, να κάνουν, έχουν ενέργεια, κάπου πρέπει να εξωτερικεύσουν, να εισπαταρίσουν. Μάλιστα. Έχουμε μωρά να σε ευχαριστήσουμε, Άμπη μου, για όλα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία και είναι καλό αυτό που κάνετε, γιατί τουλάχιστον να μάθουν και οι πιο νέοι, ότι υπάρχουν και κάποιοι παίκτες
Έτσι λαλούμε. Λαλούμε ότι γίνεται με σκοπό να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παγίδες, παγίδες, καλές εποχές. Εδώ που λέμε και εμείς σαν σύνδρομο του παλεμάχου, ας πούμε, αφιούμε εμείς η γενιά μας, όλες οι ομάδες της Ισλάμ. Να έχει παλεμάχους, όμως να ξένει και φιά. Όχι, δεν υπάρχει. Μα πόσο τώρα να σκεφτείς πώς η φιά τα τελευταία χρόνια να εξαφανιστεί. Οπότε όσον τους έχουμε, είναι καλό να τους μαθαίνει ο κόσμος, να ξέρει τι έκανα, ποιοι ήταν, πώς ήταν. Και εδώ όμως πάθουμε να κάνουμε. Οπότε ευχαριστούμε για. Φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Πάμπης Αντρέου, το σούτ είναι το 1-1. Είναι το 1-1 με την υπέροχη εκτέλεση φάουλ από τον Μπάμπη Αντρέου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Λίγα μέτρα φόρα από τον Μπάμπη Αντρέου, το ωραίο σουτ και η μπάλα καρφώθηκε στο αριστερό γάμα της εστίας του Χριστοφή, γράφοντας έτσι το 1-1 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Πλάγιο out, Μπάμπης Αντρέου, τη σέντρα. Βαγγέλης Αδάμου και είναι το πέναλτι. Είναι το πέναλτι για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας που κερδίζει ο Βαγγέλης ο Αδάμου μετά το τράβηγμα από πίσω του Κουτίνοφ. Ξαναβλέπουμε τη σέντρα, προσπάθησαν οι αμυντικοί να απομακρύνουν. Ο Βαγγέλης ο Αδάμου κέρδισε την μπάλα και ο Κουτίνοφ από πίσω μάρκαρε τον Βαγγέλη Αδάμου και ο διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Ιωάννου, δεν δίστασε να δείξει το σημείο του πέναλτι. Στο 43ο λεπτό το σουτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τον Μπάμπη Αντρέου, το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. 2 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι, η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται μπροστά με 2-1. Πολύ κοντά στο νέο τρίποντο για την ομάδα της Αμοχώστου. Στον εκτός έδρας αγώνα με την ομάδα του Άρη στη Λεμεσό. Πάμπης Ανδρέου κατά μέτωπο επίθεση από πολύ μακριά, το δυνατό σουτ και τον γκολ. Το 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Πάμπη Ανδρέου. Η Νέα Σαλαμίνα καταφέρνει να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ήταν ένα λάθος από τον τερματοφύλακα της Ομόνια Σαραδίπου, τον Λιμπουρή, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στο δυνατό σούτ από τον Πάμπη Ανδρέου και έτσι έχουμε το 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Πασιένκα και τώρα Πάμπης Ανδρέου. Πάμπης Ανδρέου. Πορφυρίου. Μπροστά για τον Οκά. Ο Κάς τραβήχτηκε και πέναλτι. Πέναλτι που σφυρίζει αμέσως ο κύριος Λοΐζου και που κέρδισε ο νεαρός ο Κάς από τον Γιόρκα, πρέπει να ήταν. 25ο λεπτό, Πάμπης Ανδρέου και 6-0. 6-0 για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Πάμπη Ανδρέου που πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέρα. Ο Πάμπης Ανδρέου ανέβασε το σκορ σε 4-1 στο 73ο λεπτό. Ηλία. Ηλία που ξεφεύγει, μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα. Η παλιά προλαβαίνει το γυριστό και γκολ. Το 2-1 από τον Πάμπη Ανδρέου και η έξαλλη πανηγυρισμή από πλευράς Σαλαμίνας. 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ήταν η ωραία προσπάθεια του κόκκου Ηλία. Η παλιά στην περιοχή. Το γυριστό από τον Πάτζο, στη συνέχεια νέο γυριστό από τον Πάμπη Ανδρέου και το 2-1. Μαύρος. Έκοψε ο Σκάρα και το πέναρτι. Το πέναρτι που κερδίζει ο Σκάρα από το αντικανονικό μαρκάρισμα εκεί του Καστάνα. Η Νέα Σαλαμίνα κερδίζει το πέναρτι. Πάμπης Ανδρέου έτοιμος για την εκτέλεση του πέναρτι, εκτελεί και γκολ. Ο Πάμπης Ανδρέου καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να πετύχει το 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Εύστοχη λοιπόν η εκτέλεση πέναρτι από τον Πάμπη Ανδρέου.
και προβάδισμα για τη Νέα Σαλαμίνα. Πάτσο που ξεφεύγει μόνος απέναντι στον Παναγιώτου. Ευκαιρία για την Σαλαμίνα, κλείνεται. Ξεφεύγει τελικά ο Πάτσο, το γυριστό και τον γκολ. Το 2-0 από τον Πάμπη Ανδρέου σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση της Νέας Σαλαμίνας. Ο Πάμπης Ανδρέου πετυχαίνει το 2-0. Ήταν η ωραία προσπάθεια του Πάτσο που έφυγε μόνος, τρίπλαρε τον τερματοφύλακα Παναγιώτου, έστειλε την παράλληλη παλιά και εύκολα ο Πάμπης Ανδρέου το 2-0. Καλύτερη η Νέα Σαλαμίνα στο πρώτο ημίχρονο, φτάνει στο 2-0 και πάλι με τον Πάμπη Ανδρέου στο 35ο λεπτό. Ήταν το 11ο τέρμα για τον Πάμπη που πέρασε πρώτος στον πίνακα των σκόρερ. Ο Εθνικός βελτιώθηκε στην το πρώτο λεπτό. Κύπρος ο Τσιγγέλης στην εκτέλεση του φάουλ απέναντι στον Κόκο τον Ηλία. Κόκος Ηλία, η μπαλιά ξανά στην περιοχή. Πασένκα, η κεφαλιά, η μπαλά έξω. Πάντσο στέλνει την μπάλα στον Κόκο τον Ηλία. Παρεμβαίνει ο Κουτίνοφ. Κερδίζει όμως ο Κόκος ο Ηλία. Περνά. Περνά ο Κόκος ο Ηλία. Παρεμβαίνει εκεί ο Κουτίνοφ. Ευκαιρία Πάμπης Ανδρέου, 1-0. 1-0 με τον μόνιμο πια σκόρερ της Νέας Σαλαμίνας στο 5ο λεπτό, τον Πάμπη τον Ανδρέου. Νέα Σαλαμίνα Άρης εδώ στο γήπεδο Αμόχος στους 1-0. Πολύ νωρίς, ευνοϊκές οι προϋποθέσεις για τη Νέα Σαλαμίνα. Ξαναβλέπουμε το 1-0. Είναι ο Κόκος ο Ηλία που κερδίζει. Περνά όμορφα, στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Πάμπη τον Ανδρέου. Δεν θα δυσκολευτεί. Θα κάνει το 1-0 νωρίς στο γήπεδο Αμόχος. Αγγέλης Αδάμου για τον Κόκο τον Ηλία. Ανοίγει απέναντι για τον Πορφυρίου. Έκλεισε και ο Ερμογέννης ο Χριστοφή. Πάντα Πορφυρίου με την μπάλα. Πορφυρίου βγάζει και την σέτρα απέναντι. Κεφαλιά από τον Πάμπη Ανδρέου και το 0-1 στο 30 λεπτό. Να που η Νέα Σαλαμίνα καταφέρνει και ανοίγει το σκορ. Να είναι η όμορφη σέντρα από τον Πορφυρίου. Πάμπης Ανδρέου από κοντά. 0-1 για τη Νέα Σαλαμίνα. Παθεί να περάσει ο Κόκος Ηλία. Κόκος Ηλία. Κόκος Ηλία πετάει την μπάλα μπροστά μέσα στην περιοχή ο Κόκος Ηλία. Απέναντι η παλιά κεφαλιά από τον Πάμπη Ανδρέου και το 0-2. Το 0-2 από τον αρχηγό της Νέας Σαλαμίνας διπλασιάζει τα προσωπικά του γκολ. Ενώ ξαναβλέπουμε την φάση. Είναι η προσωπική ενέργεια από τον Κόκο τον Ηλία. Μπήκε στην περιοχή. Έκανε την σέντρα απέναντι Πάμπης Ανδρέου ανενόχλητος η κεφαλιά και το 0-2. Να και η κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της Νέας Σαλαμίνας, τον Πάμπη τον Ανδρέου. Φαίνεται ο κύριος Μπόχινεκ τιμώρησε τον Πάμπη Ανδρέου για την ενέργεια να τρέξει προς την κερκίδα της Νέας Σαλαμίνας. Πάμπης Ανδρέου και Τσιγγέλης. Πάμπης Ανδρέου τελικά καλοχτυπημένο και γκολ. Ένα υπέροχο τέρμα από τον σπεσιαλίστα σε αυτά τα φάουλ, τον Πάμπη Ανδρέου. Ήταν το υπέροχο σε εκτέλεση χτύπημα φάουλ από τον Πάμπη Ανδρέου. Πάμπης Ανδρέου που φεύγει από δεξιά. Πάμπης Ανδρέου επιμένει, κάνει και το σούτ και γκολ. Τον γκολ από τον Πάμπη Ανδρέου, τον μόνιμο πια σκόρερ της Νέας Σαλαμίνας σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση, εκμεταλλευόμενος και το λάθος του Μιλίκοβιτς, ο Πάμπης Ανδρέου. Αφού έφτασε στο ύψος της περιοχής με σούτ, κατάφερε να πετύχει το 2-0. Πάμπης Ανδρέου, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, μπροστινή παλιά για τον Κόκο Ηλία. Κόκος Ηλία πέφτει κάτω και έχουμε το πέναλτι. Έχουμε το πέναλτι στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Κόκος Ηλία, λοιπόν, να ξαναδούμε τη φάση μετά την παλιά του Πάμπη Ανδρέου. Ο Κόκος Ηλία που βρήκε το κουράγιο σήμερα να παίξει, όπως είπε και ο πατέρας του, για τη μητέρα του που πέθανε χθες, κέρδισε το πέναλτι. Πάμπης Ανδρέου απέναντι από τον Μπρεζάκοβιτς. Πάμπης Ανδρέου και είναι το 1-0. 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Ακριβώς το πρώτο λεπτό της συνάντησης και 17 τέρματα για τον αρχηγό της Νέας Σαλαμίνας. Το πέναλτι λοιπόν που κέρδισε ο Κόκος Ηλία, ο Πάμπης Ανδρέου εκτέλεσε και πέτυχε το 1-0 στο πρώτο λεπτό της συνάντησης. Κοσμά. Χάνει την μπάλα από τον Πορφυρίου και ο Κόκος Ηλία τώρα έχει χώρο μπροστά του. Κόκος Ηλία πλασάρι. Πάμπης Ανδρέου, ευκαιρία για τη Σαλαμίνα και 2-0. 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα και πάλι με τον Πάμπη Ανδρέου, τον αρχηγό που φτάνει τα 18 τέρματα. Να ξαναδούμε τη φάση μετά την παλιά του Πορφυρίου. Κόκος Ηλία μπήκε στην περιοχή.
Πλάσαρε τον Βρεζάκοβιτ. Απόκρουσε ασταθώ. Ήρθε στον Πάμπη Αντρέου που με δυνατό σουτ πέτυχε το 2-0 στο 31ο λεπτό τη συνάντηση. Εκτελέστηκε στα γρήγορα το φάουλ. Κοκοσιλία προσπαθεί να περάσει για το πέναλτι. Είναι το πέναλτι από το σπρόξιμο εκεί, καθαρό σπρόξιμο από τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Πάμπης Ανδρέου, ο πρώτος σκόρερ της Νέας Σαλαμίνας με 18 μέχρι τώρα τέρματα, έτοιμος για να εκτελέσει. Εκτελεί, είναι 19 τα τέρματα για τον Πάμπη τον Ανδρέου και 1-1 το σκόρ εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Πανηγυρισμοί έντονοι από τους Σαλαμινέους. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι. Μπάλα στο δοκάρι και μέσα, κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γιώργο τον Τούμπα. Χριστοφή. Πάμπης Ανδρέου για τον Κόκο Ηλία. 25 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κόκος Ηλία, Νέα Σαλαμίνα στο. Τι είναι το πέναλτι. Έχουμε το πέναλτι. Ο Κόκος Ηλία δέχτηκε τη μεταβίβαση, προσπάθησε να μπει στην περιοχή. Εκεί μαρκαρίστηκε από τον Μάρτο Καραλάμπου. Ο κύριος καπιτανής ήταν κοντά στη φάση, δεν δίστασε, έδειξε το σημείο του πέναλτι. 25 λεπτό και η Νέα Σαλαμίνα έχει την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στο στάδιο Αμόχωστος. Το πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα. Πάμπης Ανδρέου εκτελεί και μπαλά στα δίχτυα. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος δεν χαρίστηκε στο Μιχάλη Χριστοφή, το διεθνή τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυά του γράφοντας για την ομάδα του το 1-0. 25 προς 26 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στο στάδιο Αμόχωστος, στην προσωρινή έδρα της Νέας Σαλαμίνας. Πορφυρίου. Όμορφη μπαγιά του Πορφυρίου για τον Παύλου. Παύλου ξεμαρκάρεται ωραία. Παύλου κάνει την μπαγιά τρύπα για τον Πάμπη Ανδρέου και τον γκολ. Τον γκολ από τον Πάμπη Ανδρέου. Το 21ο τέρμα για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και το 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Από την πολύ έξυπνη κίνηση που έκανε ο Παύλου που ξεμαρκαρίστηκε στη μεγάλη περιοχή, είδε τον Πάμπη Ανδρέου που ερχόταν, έκανε την παγιά στον κενό χώρο, πρόλαβε την μπάλα ο Πάμπης Ανδρέου, δεν ήταν δυνατό το σούτ, ήταν όμως αρκετό για να καταλήξει στα δίχτυα του Μπρεζάκοβιτς και έχουμε το 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Και ο κύριος Βούκοτιτς, παρά το γεγονός ότι κερδίζει η Νέα Σαλαμίνα, είναι αρκετά ανήσυχος, φωνάζει συνεχώς, ζει το παιχνίδι σε κάθε του στιγμή. Πάμπης Ανδρέου στην εκτέλεση του φάουλ. Το σούτο και το γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον αρχηγό της Νέας Σαλαμίνας, τον Πάμπη τον Ανδρέου. 79, ο Πάμπης Ανδρέου έχει την ευκαιρία να πετύχει ακόμη ένα γκολ και είναι το γκολ από τον αρχηγό της Νέας Σαλαμίνας. Λάθος, Πασέγκα. Σκάρα για τον Πάμπη Ανδρέου. Επιχειρεί και το δυνατό σούτ και είναι τον γκολ. Το δυνατό σούτ από τον Πάμπη Ανδρέου στο 7ο λεπτό και φτάνει τώρα τα 24 τέρματα, ισοβαθμοί μαζί με τον Κόκκιτς. Ο αρχηγός λοιπόν της Νέας Σαλαμίνας δέχτηκε την παλιά έξω από την περιοχή, έκανε το δυνατό σούτ του Μάρκου, ευνηδιάστηκε και Νέα Σαλαμίνα 1, Άρης 0 στο 7ο λεπτό. Κιλία, δεύτηκα εδώ και έχουμε πέναλτι. Από τα 11 βήματα λοιπόν ο Πάμπης Ανδρέου, αν πετύχει αυτό το γκολ, θα είναι ο πρώτος σκόρερ του και είναι γκολ. 2-1 για τη Νέα Σαλαμίνα στο 41ο λεπτό και ο Πάμπης Ανδρέου πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο αρχηγός λοιπόν της Νέας Σαλαμίνας με 25 τέρματα μέχρι στιγμής πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.